Δημήτρη, ξεκίνημα του 2016, καλά για την ομάδα, με το δεξί μπήκε ο Πιερικός Αρχέλαος. Πες μου και εσύ τις εντυπώσεις σου. Καταρχήν, με την ευκαιρία που είναι η πρώτη μας επικοινωνία για το 2016, ήθελα να ευχηθώ να είναι μια καλή χρονιά με υγεία και όσο μπορούμε εφικτές εξελίξεις κοινωνικές και οικονομικές. Και τώρα κοίταξε, τα παιχνίδια πάντα όλα είναι δύσκολα, γιατί η ομάδα εκτός από τους τρεις μεγάλους που είχε αυτή τη στιγμή, γιατί ο Βανάης ο Λουκούς θα απουσιάζει για ένα διάστημα λόγω επαγγελματικού προβλήματος. Έχει μια εμπειρία με κάποια παιδιά και νομίζω ότι αυτό ο μόνος σύμμαχος είναι ο χρόνος και η προπόνηση. Και σε αυτό πιστεύουμε. Βέβαια οι νίκες είναι καλές, γιατί πάντα χτίζουν αυτοπεποίθηση και δίνουν μια ηρεμία στην ομάδα να δουλέψει και να βελτιώσει τις αδυναμίες, γιατί οι αδυναμίες υπάρχουν. Η σημερινή νίκη δεν ήρθε εύκολα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο η ομάδα πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να πάρει το ροζ φύλλο της αναμέτρησης. Αν θα κοιτάξουμε σε όλα τα επίπεδα, εκτός από τις πολύ μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κάποιων ομάδων, νομίζω ότι καμία νίκη δεν έρχεται εύκολα στον αθλητισμό. Πρέπει να προσπαθείς, πρέπει να μοχθείς. Δεν σου χαρίζεται κάτι. Ο αθλητισμός γι' αυτό είναι πολύ δίκαιος, γιατί δεν χαρίζεται όλα τα κερδίσουμε στην νίκη. Οπότε ποτέ δεν περιμένω να πάμε σε μια εύκολη επικράτηση χωρίς να προσπαθούμε. Και το Πιερικό Αρχέλαο δεν αλλάζει τίποτα για τη συνέχεια, φαντάζομαι. Συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό. Συνεχίζουμε, κοίταξε να δεις. Η στόχη είναι ξεκάθαρη. Εμπιστευόμαστε τα νέα τα παιδιά, αυτοί που είναι πιο έτοιμοι για να παίξουν εδώ. Γιατί μπορεί να θεωρούνται μερικά πράγματα δεδομένα, αλλά ο Παρμαξίδης και στους όπλους οι οποίοι παίζουν βασική σε αυτήν την ομάδα είναι 16 χρόνια. Είναι γεννημένοι το 1980. Στη δικιά μου τη γενιά, όταν είσαι 16 χρόνια, ήταν την κερδίδα του κατέκτηση. Οπότε και κάποια άλλα παιδιά προσπαθούν από πίσω. Υπάρχει ένα καλό φυσικό τμήμα που εκδίδεται στην Καμπέλη στην Ελλάδα. Υπάρχουν παιδιά οι οποίοι συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και τα ανοίγουν τα παπέδια στην πρώτη φάση που είναι και έχουν μια υψηλή φιλοδοξία. Θεωρώ ότι ο σύλλογος πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει. Τα έχουμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας ότι ο αθλητισμός και το μπάσκετ είναι κάθε μέρα. Στο μπάσκετ υπάρχει υποδομή και προπόνηση. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.